Θα πάμε, η Εύη Σπανού βρίσκεται εκεί. Θα πάμε σε ένα όμορφο, σε ένα ευλογημένο τόπο. Θα πάμε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού. Προκειμένου να μας μεταφέρει έτσι όμορφες και ξεχωριστές εικόνες, σίγουρα οι περισσότεροι έχουμε επισκεφτεί βέβαια αυτό το σημείο, αυτόν τον τόπο. Πάμε να ξαναγηθούμε λίγο. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Εύη. Καλό σας απόγευμα από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη στις Ασίτες, σε έναν ευλογημένο τόπο. Ένα θρησκευτικό καταφύγιο χαρακτήρισε μόλις πριν από λίγο έτσι συζήτηση που είχαμε ο πατέρας Ειρηναίος, μοναχός εδώ στη Μονή, το συγκεκριμένο μέρος. Όχι μόνο γιατί αποτελεί καταφύγιο για πολλούς, αλλά και λόγω του φυσικού κάλους και της θέας την οποία μπορεί να απολαύσει κάποιος ερχόμενος εδώ. Για την ιστορικότητα του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε, καθώς η εκκλησία χρονολογείται τουλάχιστον από το 1300, θα μας μιλήσει ο μοναχός της Μονής, Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη, ο πατέρας Ειρηναίος. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να χαιρετήσω και τον κύριο Νίκο, τον παρουσιαστή της εκπομπής. Αυτό που σας έλεγα πιο πριν. Καλησπέρα κύριε Νίκο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βέβαια, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και μέσα από τον Ορθόδοξο Λόγο, βέβαια, έχουμε συνεργαστεί εδώ με τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς της Κρήτη TV. Σας γνωρίζουμε. Ναι. Ήθελα πάντως να σας πω και το έλεγα και πριν και στην κυρία Εύα εδώ, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο νομίζω αυτό που κάνετε και πρέπει να το τονίσω νομίζω, νιώθω την υποχρέωση. Με την έννοια ότι ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που σας βλέπουν και που κάθονται στο σπίτι δεν έχουν κανέναν δικό τους άνθρωπο. Δεν έχουν κάποια άλλη παρηγοριά να μιλήσουν ή να επικοινωνήσουν με έναν άνθρωπο. Και ξέρετε, οι εκπομπές νομίζω των μη αθηναϊκών καναλιών είναι πολύ διαφορετικές από τις άλλες. Και η δικιά σας η δικιά εκπομπή νομίζω είναι, δίνει αυτό τον τόνο της ανθρωπιάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Ειρηναία. Ειλικρινά σας το λέω από την καρδιά μου ότι δίνετε πολύ μεγάλο κουράγιο και θάρρος σε πολλούς ανθρώπους και να συνεχίσετε έτσι για πάντα, σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να μας παρουσιάσετε λίγο, να μας πείτε δύο λόγια για αυτό τον όμορφο τόπο εκεί που είστε. Ναι, αυτός ο όμορφος τόπος πριν από 12 χρόνια τράβηξε και εμένα εδώ και με έφερε εδώ και εγώ όταν ήρθα εδώ έτσι πολύ μου άρεσε και αποφάσισα να γίνω μοναχός εδώ. Ενώ δεν. Εντάξει, έλεγα και πριν στην Εύα τώρα, αλλά δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, ότι και εγώ, αν μου ρωτούσε κάποιο πριν από χρόνια αν θα γινόμουν μοναχός, θα του έλεγα ότι αποκλείεται, είσαι τρελός, ας πούμε. Αλλά ξέρετε, χάρη του Θεού, πολλά ενεργεί και πολλά κάνει. Ένα λοιπόν τέτοιο τόπο, λοιπόν, είναι και αυτό που βρισκόμαστε εδώ, όπως και τόσοι άλλοι τόποι στο νησί μας βεβαίως. Τώρα, μερικά ίσως ιστορικά, αν θέλετε να σας πω, και μετά, αν κάτι άλλο θέλετε, πιο ίσως ουσιαστικό. Ιστορικά είναι ότι το μοναστήριο αυτό ξεκινάει από το 1309, που ίσως κάμερα πήρε πιο πριν μάλλον τον ναό. Μάλλον ξαναχτίστηκε το 1309, δεν ξέρουμε πιο πριν. Πέρασε διάφορες φάσεις βέβαια στην αυτοκρατία και ξαναχτίστηκε μετά το δεύτερο κλήτος 1600 περίπου. 1800 επαναεδρύθηκε κάπως, μέχρι που ο μακαριστός, ο Μητροπολίτης Ευγένιος, λειτουργήσε εδώ, επαναλειτουργήσε ας πούμε, το μοναστήρι με πολλές προοπτικές, λειτουργήσαν και κατασκηνώσεις τότε και γενικώς βοήθησε πάρα πολύ αυτό το μοναστήρι. Και φτάνουμε σε σήμερα που εδώ είναι ο Γέροντας Αρσένιος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλης αγάπης και αυτό το μαρτυρούν όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι όσοι άνθρωποι έρχονται κοντά του και συζητούν μαζί του. Οι οποίοι δεν ξέρω αν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά πολλές φορές στη συζήτηση μαζί του φτάνουν και μέχρι τις 12 το βράδυ. Δηλαδή. Θέλω να πω ανθρώποι που έχουν πολύ τον πόνο τους και όλα τα πράγματα αυτά που πρέπει να βγάλουν από την ψυχή τους και θέλουν. Κάθονται και περιμένουμε τις ώρες για να μπορέσουν να μιλήσουν μαζί του. Μάλιστα, πατέρα Ειρηναία, θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρετε, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο πανδημίας. Ο αριθμός των πιστών που καταφθάνει εκεί στο μοναστήρι για να προσευχηθεί, να ανάψει ένα κεράκι, να συζητήσει μαζί σας, έχει μειωθεί σε αυτή την περίοδο, έχει αυξηθεί τώρα που έχουμε μπει και στο καλοκαίρι, έρχονται όλο ένα και περισσότεροι. Πώς είναι λίγο το κλίμα, για πείτε μας. Σίγουρα οι άνθρωποι που είναι εντός της εκκλησίας είναι μειωμένοι με την έννοια ότι υπάρχουν ανοιχτοί χώροι, υπάρχουν και άλλοι χώροι γύρω-γύρω από την Μονή που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δυνατότητας μετάδοσης της ακολουθίας. Οπότε γενικώς μέσα στο νόμο σίγουρα είμαστε λιγότεροι και με πιο ασφαλή μέτρα. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει γενικότερα, η ερώτησή σας προφανώς είναι πιο γενική, όχι ειδικά μέσα στο νόμο, αλλά έχω παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει η ηλικιακή σύνθεση. Με την έννοια ότι οι πιο μεγάλοι στην ηλικία δεν έρχονται, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, και έρχονται οι πιο μικροί στην ηλικία.
οι οποίοι ίσως έτσι είναι πιο, πώς να το πω, έχουν πιο δυναμισμό γενικώς για να έρθει κανείς σε ένα μοναστήρι και να περπατήσει, να ταξιδέψει πολύ, θέλει ένα δυναμισμό και τον έχουν πιο πολύ οι νέοι. Αυτό έχω παρατηρήσει προσωπικά, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σε εμάς τι γίνεται, σας λέω. Μάλιστα. Εύη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στο φυσικό κάλος που είπα και στην εισαγωγή, καθώς τα πλατάνια πίσω μας έχουν ανακηρυχθεί ως μνημεία για το ελληνικό κράτος και είναι και ένας από τους λόγους που κάποιος θα έρθει εδώ και θα συνδυάσει τον θρησκευτικό τουρισμό που συνηθίζεται να λένε με μία βόλτα στην εξοχή, στη φύση. Ναι, βέβαια. Είναι πανέμορφος ο τόπος, νομίζω η εικόνα το δείχνει μόνη της. Υπάρχουν περονόβια δέντρα 700 χρονών, 500 και πηγή μέσα στο μοναστήρι. Και γενικώς ο τόπος είναι πολύ ευλογημένος εδώ, όπως και παντού και άλλα μοναστήρια βέβαια σε όλη την Κρήτη μας. Δόξα τω Θεώ, γενικώς κανείς να θέλει να βγει λίγο από τον εαυτό του. Αυτό που έλεγα στην Εύη πιο πριν είναι ότι γενικώς το πρόβλημα σήμερα νομίζω είναι ότι γινόμαστε νησιά. Με την έννοια υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε νησιά και γινόμαστε πολλές φορές δυστυχώς, με την έννοια ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Και εννοώ δηλαδή ότι έχουμε το σπίτι, τη δουλειά μας, τέλος πάντων, τον υπολογιστή μας κυρίως δυστυχώς, με την έννοια ότι τρώμε πάρα πολύ χρόνος και γενικώς αποφεύγουμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους, αποφεύγουμε να συναντούμε ανθρώπους, αποφεύγουμε να συναντούμε ακόμα και να ψάχνουμε κάτι βαθύτερο ή τέλος πάντων να ανοιγόμαστε και να λέμε τα προβλήματά μας αλλού. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σήμερα και πολύ με τρομάζει δηλαδή. Αλλά όμως υπάρχει διέξοδο και παρακαλώ και καλώ όλους τους ανθρώπους να μην γίνουν νησιά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανοίξατε εκεί τις πόρτες και τις θύρες του μοναστηριού να μας υποδεχτείτε, να προτρέψουμε μικρούς και μεγάλους τηλεθεατές να βρεθούν σε αυτόν τον όμορφο τόπο, να ξεναγηθούν, να περιηγηθούν, να προσευχηθούν όσοι έτσι επιθυμούν και να συζητήσουν μαζί σας. Με το καλό όποιος θα ήθελε, αλλά και εσείς προσωπικά, κύριε Νίκο, όποιος θα ήθελε. Η χαρά μας είναι πάντοτε ο καθένας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το Χριστό, ευχαριστώ.